Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να ανοίξουμε τον κύκλο των πολιτικών μας συζητήσεων. Καλησπέριζω για αρχή την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, την κυρία Σοφία Βούλτεψη. Καλησπέρα, κυρία Βούλτεψη, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε με το χαρτοφυλάκιό σας, διότι το ουκρανικό επί της ουσίας ανοίγει νέα κεφάλαια στο μεταναστευτικό και στο προσφυγικό, έτσι δεν είναι? Ναι, είμαστε σε μια ιδιόρυθμη κατάσταση, γιατί διαρκεί ο πόλεμος αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, άρα δεν έχουμε έναν προσφυγικό πληθυσμό που μεταφέρεται σε μια άλλη χώρα και σκοπεύει να εγκατασταθεί εκεί. Mm-hmm. Έχουμε μόνο γυναικόπαιδα και ηλικιωμένους όσοι μπόρεσαν να περπατήσουν να φτάσουν στα σύνορα με κάποιο τρόπο και από εκεί με αεροπλάνο στην Ελλάδα ή από τα χερσαία μας σύνορα από τον Προμαχώνα. Γι' αυτό και δεν έχουμε τόσες μεγάλες ροές όσο οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, που είναι πάρα πολύ κοντά ουσιαστικά. Αν το κάνετε εικόνα, οι γυναίκες έδωσαν το δικό τους πόλεμο, δηλαδή άρπαξαν τα παιδιά για να σώσουν τη νέα γενιά. Mm. Άνοιξαν την πόρτα και βγήκαν και βρίσκονται κοντά στις εστίες τους, γιατί αγωνιούν για τους άντρες τους, τους αδερφούς τους, τους πατεράδες τους, τους γιους τους, ανάλογα με την ηλικία. Άρα λοιπόν οι άντρες είναι μέσα και πολεμάνε και η σκέψη είναι ότι όλοι θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους όταν τελειώσει αυτή η περιπέτεια, με σκοπό να την ανασυγκροτήσουν. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε έναν καθαρά προσφυγικό πληθυσμό πολέμου που χρειάζεται προστασία, γιατί είναι στον πληθυσμό αυτό η πιο ευάλωτη. Ναι. Γι' αυτό άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν προσέξατε κύριε Μελιγκόνη, αρχικά η πρώτη αντίδραση ήταν να θέσει σε εφαρμογή την οδηγία του 2001, η οποία επιτρέπει στους Ουκρανούς, αυτή η οδηγία υπήρξε λόγω του πολέμου στη Ιουγκοσλαβία, επειδή περίμεναν προσφυγικές ροές μετά τους βομβαρδισμούς, mm-hmm. και έκανε χρήση μόνο η Αυστρία, η οποία δέχτηκε 90.000 Βόσνιους, και εδώ να σας πω ότι τα 2/3 παρέμειναν στην Αυστρία. Ωστόσο δεν είχε ξαναχρησιμοποιηθεί. Χρησιμοποιήθηκε τώρα και ήταν η πρώτη της αντίδραση. Δηλαδή προσφέρει εργασία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δικαίωμα στην εργασία μάλλον, δικαίωμα στη διαμονή, στην εργασία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και εκπαίδευση. Ωστόσο δεν ήταν το πρόβλημα η εργασία αυτή τη στιγμή, γιατί οι άνθρωποι αυτός ο άμαχος πληθυσμός, ναι, που προσπάθησε να σωθεί και κατάφερε να σωθεί, έχει αγωνιά για την τύχη πολύ κοντινών τους ανθρώπων και δεν έχει το μυαλό του να εγκατασταθεί κάπου και να πιάσει δουλειά. Θέλει να δει αν αύριο θα έχει την οικογένειά του. Ναι, είναι το βασικό. Mm-hmm. Γι' αυτό και άλλαξε η Ευρωπαϊκή Ένωση και αύριο θα ανακοινώσει μέτρα προστασίας. Ναι. Καθαρά προστασίας. Γιατί αρχικά, αν προσέξετε, δεν υπήρχαν κονδύλια. Υπήρχε μόνο θα έχετε την περίθαλψη και τα λοιπά και θα εργαστείτε για να ζήσετε. Είδαν όμως ότι αυτό δεν υπήρχε. Ότι αυτή είναι συζήτηση της επόμενης μέρας, εν πάση περιπτώσει. Αύριο, δεν είναι. Ναι, ακριβώς. Είναι εντελώς επόμενης μέρας. Δηλαδή θα εξαρτηθεί από την έκβαση του πολέμου. Αν δηλαδή θα υπάρχει μια κυρίαρχη και ανεξάρτητη Ουκρανία, οπότε θα γυρίσουν όλοι, θα μείνουν σε κοντινές πόλεις για να χτίσουν τις άλλες που έχουν ισοπεδωθεί, ή αν θα είναι υπορωσική κατοχή, οπότε πιθανότατα, κύριε Μελιγκόνη, πάρα πολλοί Ουκρανοί δεν θα θελήσουν να μείνουν υποκατοχή, ναι, και θα αναζητήσουν την τύχη τους σε άλλες χώρες. Αυτή τη στιγμή προτιμούν τις γειτονικές χώρες, κυρίως επειδή ακριβώς είναι γυναικόπαιδα και τα παιδιά γράφονται, για παράδειγμα, στην Πολωνία μέσω στα σχολεία. Είναι παρεμφερείς οι γλώσσες, είναι, ναι, κοντινές οι χώρες και δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Τώρα, κυρία Βούλτεψη, μια που λέτε ρωσική κατοχή, θέλω να σας ρωτήσω. Άκουγα σήμερα τον Υπουργό Εξωτερικών, που υποδέχτηκε στο Υπουργείο τον πρόξενο Ανδρουλάκη, να λέει ότι θα κάνει ρηματικές διακοινώσεις προς την Ουκρανία και τη Ρωσία. Στη μεν μία για να διευκολύνει, στη δε άλλη για να μην εμποδίσει αυτόν τον να ηγηθεί ο ίδιος της ανθρωπιστικής αποστολής του Ερυθρού Σταυρού στη Μαριούπολη. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή άκουγα προχθές και τον κύριο Ντόκο, τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, να μας λέει ότι η Ελλάδα θα πληρώσει κόστος για την επιλογή της να στείλει όπλα και να κάνει εχθρό της τη Ρωσία. Δεν θα ήταν όλα πολύ πιο εύκολα στο να ζητούσε ο κύριος Δένδιας από τη Ρωσία να μην εμποδίσει αυτή την ιστορία, αν δεν είχαμε στείλει όπλα, αν είχαμε συνδράμει με άλλους τρόπους, πιο ειρηνικούς, τους Ουκρανούς? Ακούστε.
όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έλαβαν μέρος στην αποστολή όπλων. Αμυντικού υλικού, όχι όπλων όλες. Αμυντικού υλικού, όπλα είναι αυτά. Η Γερμανία έστειλε κράνη στην αρχή, η Ιταλία έστειλε αλεξίσφαιρα. Μισό λεπτό. Έχουν στείλει όλοι αυτή τη στιγμή. Έχω μακρύ κατάλογο, έχουν στείλει όλοι τη φέκια, εκατομμύρια σφαίρες. Σύμφωνοι, για την οικονομία της συζήτησης, οκ. Okay. Η σπουδή της Ελλάδας να το κάνει πρώτη όμως, κατεγράφει στη Μόσχα. Ναι, καλά. Και τι, να σας πω κάτι, θα σας πω κάτι. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας λέει και ξαναλέει ότι δεν είναι σύμμαχός μας η Ρωσία. Αυτό δεν λέει συνέχεια. Θα άλλαζε κάτι. Δεν έπρεπε η Ελλάδα πρώτη να δείξει την αντίθεσή της σε αυτή την αναθεωρητική συμπεριφορά, την εισβολή σε μια κυρίαρχη χώρα, ανεξάρτητη χώρα, και την προσπάθεια αλλαγή συνόρων. Mm-hmm. Η Ελλάδα έχει ένα λόγο παραπάνω να το κάνει αυτό. Στην Κύπρο, για παράδειγμα, γιατί ακούω το παράδειγμα της Κύπρου συνέχεια, ναι. Στην Κύπρο, αν προσέξατε, ο κύριος Νεοφύτου και όλοι οι πολιτικοί είπαν ότι ένας λόγος παραπάνω να στηρίξουμε την Ουκρανία, επειδή συνέβη αυτό που συνέβη στη δική μας πατρίδα. Ναι. Άρα λοιπόν, δεν είναι θέμα ειρηνικό εδώ. Εδώ δεν συζητάμε κάτι τέτοιο. Συζητάμε ότι έχει γίνει εισβολή και η Ελλάδα θέλει να στείλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το μήνυμά της ότι δεν μπορεί αυτά να γίνονται ανεκτά. Και να σας πω ότι... δεν θα το έστελνε αυτό το μήνυμα, εχθρικών... ας πούμε, αν ακολουθούσε τις άλλες χώρες σε αυτό, αν δεν έβγαινε μπροστά. Εγώ αυτό σας ρωτάω. Καταλαβαίνω το μήνυμα και καλώς κάνει και το στέλνει η Ελλάδα. Εσείς έτσι, δεν το συζητώ. Τώρα ότι η Ρωσία έδωσε σημασία στο πρώτο και δεύτερη. Νομίζω αυτό ναι. Αυτό είναι το θέμα. Όχι. Νομίζω όχι. Εγώ νομίζω ότι η Ρωσία πλέον είναι σε μια κατάσταση που δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει κάτι. Μου φαίνεται πολύ παράλογο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, όπως είδατε, στις εχθρικές χώρες συμπεριέλαβε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Απείλησε και την Ιταλία προχτές. Θα καθίσει να σκεφτεί αυτά. Βλέπει και είναι η πρώτη φορά, νομίζω, mm-hmm. που σύσσωμη ουσιαστικά η διεθνής κοινότητα έχει αντιδράσει με τόσο συντεταγμένο τρόπο και έχει συμφωνήσει σε τόσες πολλές κυρώσεις. Και αυτό δημιουργεί προηγούμενο. Η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να υπάρχει αυτό το προηγούμενο. Μάλιστα. Εγώ δεν πιστεύω ότι... Δηλαδή, κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Στην Ισπανία τώρα, έτσι. Κυβέρνηση Σάντσεθ Ποδέμος. Ναι, ναι. Στέλνουν πολεμικό υλικό. Έστειλαν από τις 4 Μαρτίου. Ναι. Η μόνη διαφοροποίηση, αν θέλετε, ήταν ότι όταν ψηφίστηκε η απόφαση για να σταλεί, γιατί είναι η κυβέρνηση συνεργασίας εκεί, βουλευτές του Σάντσεθ χειροκροτούσαν όρθιοι και οι βουλευτές του τον Ποδέμος, για να πω Ιγκλέσιες γιατί είχε αποχωρήσει, χειροκροτούσαν καθιστή. Το πολεμικό υλικό έφυγε το ίδιο. Κλείνω με εκλογικό νόμο. Κυρία Βούλτεψη, δεν θα είναι δείγμα φοβερής ητοπάθειας να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση τον εκλογικό νόμο που η ίδια νομοθέτησε στην αρχή της θητείας της? Τα ακούτε τα σχετικά σενάρια, τα διαβάζετε, φαντάζομαι. Κύριε Μελιγκόνη, ακούω πάρα πολλά σενάρια. Mm-hmm. Ακούω σενάρια εκλογών, ακούω σενάρια εκλογικού νόμου, ακούω πάρα πολλά σενάρια και πραγματικά το θεωρώ για την εποχή μας, την εποχή μας που έχει περάσει μία διετία που τα έχουμε δει όλα, που έχουμε δει μία πανδημία η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί και που βλέπουμε τώρα έναν πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης, στη γειτονιά μας, mm-hmm. θεωρώ μεγάλη πολυτέλεια να γίνονται τέτοιοι. Δηλαδή, εντάξει, το πολιτικό ρεπορτάζ πάντοτε κινείται γύρω από εκεί. Το ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια, εγώ πολύ περισσότερο από εσάς. Εντάξει, αλλά κάπου τα βρίσκουμε όλοι. Τώρα. Το ξέρετε, έτσι. Δεν τα γράφει κανείς από το κεφάλι του. Όχι, δεν κατηγορώ το ρεπορτάζ. Όποιος τα λέει αυτά και τα σκέφτεται, αντί να κοιτάμε να δούμε πώς θα βγούμε από αυτή την mm-hmm. στενοπό που κρατάει τόσα χρόνια και που ήρθε μετά από μία δεκαετή οικονομική κρίση, μετά από βαρύ προσφυγικό, μετά από απόπειρα στα βόρεια σύνορά μας, στον Εύρο εισβολής, μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Δηλαδή, τώρα να καθόμαστε να λέμε αυτά τα πράγματα, να κοιτάξουμε πώς θα μπορέσουμε να σταθούμε όλοι μαζί στα πόδια μας μέσα σε αυτή τη λέλαπα. Εγώ δεν με ξεπερνάνε αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ ούτε να τα σχολιάσω. Κυρία Βούλτεψη, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ. Και σε εσάς. Καλό βράδυ.